Ένα παντζάρι γίγας βάρους 3 περίπου κιλών ήταν ο καρπός στο Λαχανόκηπο που διατηρούν στο χώρο της Ένωσης Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Εορδαϊκός κάποιοι φίλοι από την Πτολεμαϊδα, οι οποίοι ασχολούνται και με την παραγωγή οπωροκυπευτικών προϊόντων που τα απολαμβάνουν με τις παρέες τους. Βρισκόμαστε στον Ρεκτιφιέ Εορδαϊκός, στην πόλη μας. Είμαστε του κήπου. Εδώ είναι το φυτώριο μας από τα παντζάρια μας. Η μεταφύτευση έγινε από εδώ παραδίπλα. Και πάμε τώρα να δούμε την παραγωγή μας. Η έκπληξη για τον Γιώργο Λιούρη ήταν μεγάλη όταν σκάβοντας το φυτώριο ανέσυρε το τεράστιο παντζάρι, το οποίο προέκυψε από απλούς και συνηθισμένους σπόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το παντζάρι γίγας. Αυτό είναι το παντζάρι, κύριε Λιούρη. Γίγας που βγήκε για πρώτη φορά στον κήπο μας. Μάλιστα. Είναι γύρω στα 3 κιλά και ένα 650 είναι αυτό. Μάλιστα. Τι σπόρος είναι αυτός? Φυσιολογικός, μας βγήκαν αυτά, μας προέκυψαν αυτά. Αλλά μας είπαν είναι πεντανόσπινο και πρέπει να το φάμε με γιαούρτι. Με γιαούρτι, ε! Έτσι μας είπαν να το φάμε. Εκτός από το γόνιμο έδαφος του Μπαχτσέ, η απλή λίπανση με λίγη κοπριά ήταν το ενισχυτικό συστατικό που έθρεψε το υπέρογκο ζαρζαβατικό, ενώ χρειάστηκε και πολύ πότισμα. Με τι το ενισχύσατε στην ανάπτυξη του, ούτε με κοπριά, λίπανση, κάτι? Είναι φυσιολογικό. Τίποτα. Ούτε λίπασμα, μόνο λίγη κοπριά. Λίγη κοπριά. Λίγη μάλιστα. Κοπριά. Και πότισμα, πολύ. Και πότισμα, ναι. Πότισμα. Έχει πάρα γεύση γλυκιά. Ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχει ξαναγίνει σε αυτό το μέγεθος τέτοιο ζαρζαβατικό? Στον κήπο σας εδώ? Εδώ και 25 χρόνια. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος λαχανόκηπος που επισκέφθηκε το West έχει δώσει κατά καιρούς και άλλου είδους ζαρζαβατικά υπερβολικού μεγέθους, σύμφωνα με τον κύριο Λιούρη.